Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη σπέκουλα, λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ο περισσότερος κόσμος ψάχνει να βρει τι ισχύει. Γιατί υπάρχουν φωνές, επαναλαμβάνω, ανεύθυνες, οι οποίες πραγματικά παραπληροφορούν την κοινωνία. Ακούστε πόσο απλό είναι το θέμα. Εκτελείται αυτή τη στιγμή μία εργολαβία, η οποία έχει μία μελέτη. Η μελέτη με την οποία δημοπρατήθηκε το έργο έχει δύο κόμβους με φωτεινούς σηματοδότες. Για να δημοπρατηθεί το έργο, έπρεπε να έχει αυτό που έχετε βαρεθεί κι εσείς να πείτε τόσα χρόνια, την περίφημη οριμότητα. Τι σημαίνει οριμότητα? Αδειοδοτήσεις. Έχουμε λοιπόν άλλο ένα έργο της περιφέρειας του Αιγαίου, το οποίο δημοπρατήθηκε χωρίς αδειοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τώρα που μιλάμε, το έργο κατασκευή κόμβων με φωτεινούς σηματοδότες στα δύο σημεία που είναι το θέμα συζήτησης στα πάντου, δεν είναι αδειοδοτημένα. Και τώρα που μιλάμε, οι κόμβοι με τους φωτεινούς σηματοδότες δεν είναι αδειοδοτημένοι. Ποιος αδειοδοτεί σε εθνικές οδούς κόμβους με φωτεινούς σηματοδότες? Αδειοδοτεί μόνο το Υπουργείο Περιβάλλον, το ΙΠΚ. Μόνο το ΙΠΚ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, περιφέρεια του Αιγαίου κάνει τη δουλειά τη, τηρώντας τις διατάξεις, τηρώντας τους νόμους, δεν κάναμε καμία παρέμβαση εκεί. Δεν υπάρχει καμία δική μας πρωτοβουλία που να δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτά τα λένε μόνο όσοι θέλουν να σκεπάσουν το αμαρτωλό παρελθόν ή νομίζουν ότι έχουν μια ευκαιρία να πλήξουν εμάς πολιτικά. Δεν μας αγγίζουν καθόλου.